Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το δημόσιο αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο ρυθμός των φορολογουμένων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ξεπέρασε τις 2.000 με συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Πρώτων πυλών βρίσκεται η πρώτη μεγάλη δοκιμαστική έξοδος της Ελλάδας στις αγορές πριν από την πλήρη επιστροφή της. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα FAS, 5 τράπεζες έχουν αναλάβει στοχευμένα την έγκαιρη τοποθέτηση ομολόγων την επόμενη εβδομάδα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει την έκδοση ομολόγου διάρκειας 7 ετών και αυτό είναι ένα τεστ καθώς η χώρα βγαίνει από το πρόγραμμα διάσωσης το καλοκαίρι. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει πως προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές, η Ελλάδα επιθυμεί να δημιουργήσει μεταξύ άλλων αποθεματικό ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις θα καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΤ σε χιλιάδες εγκλωβισμένους εργαζόμενους που καταγγέλουν τους εργοδότες τους με εξώδικο ή αγωγή για μη καταβολή διαδουλευμένων, κάνοντας χρήση του πρόσφατου νόμου Αχτσιόγλου. Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΑΕΤ, η επιδότηση είναι δύο ταχυτήτων: άμεση με βάση το εξώδικο ή την αγωγή, αλλά τελεί υπό αναίρεση και ενέχει κίνδυνο επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν δικαιώσει τον εργαζόμενο, καθώς και μεταγενέστερη και αναδρομική, αφού υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Τοτικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα κειμένου 882,71 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,42%. Τοτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.